Μόλις τελειώσαμε τη συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, την κυρία Στρατινάκη. We just completed our first meeting with the General Secretary of the Ministry. Και το επιτελείο που είχε εκεί για να σημειώσει τα αιτήματά μας. And the delegation they had there to note down our demands. Θέσαμε για μία ακόμη φορά την απαράδεκτη στάση των επιχειρήσεων του κλάδου που δεν δέχονται καν συνάντηση για να ακούσουν ουσιαστικά τα αιτήματά μας και για να ξεκινήσουν τη διαδικασία υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας. We once more address this issue of the four companies not being willing to sit down and negotiate for our demands. Καταγγείλαμε την απαράδεκτη πρακτική της εργοδοσίας για το γεγονός ότι δεν δέχονται καν να συζητήσουν, πόσο μάλλον για τα ζητήματα που μας απασχόλησαν την τελευταία εβδομάδα, όπου κάναν ανοιχτή παρέμβαση ενάντια στα σωματεία και στην απεργία. We also addressed this awful tactic that the companies followed the last days, trying to talk us against the strike and our right to strike. Και επίσης βάλαμε τα αιτήματά μας σε σχέση με το καθεστώς της βίζας και όσον αφορά το Υπουργείο Εργασίας, που έχουν να κάνουν με το συνταξιοδοτικό, το επίδομα ανεργίας κτλ. We also addressed the issue of the visas that the Labor Ministry has us in this situation, also for the pension. For the pension and the unemployment money. Για το δεύτερο ζήτημα που αφορά την συνταξιοδοτικό, το pension κτλ. Μας παρέπεψε για να ζητήσουμε μια νέα συνάντηση με τον Υφυπουργό και τον Γραμματέα της Ασφάλισης που είναι διαφορετικός. For the second issue of the pending, they suggested that we have a new meeting with the Vice Minister and also the Minister of the Security Department. Για το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων και τη στάση των επιχειρήσεων, ενώ αρχικά ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα νόμου που να υπάρχει, ώστε στο Υπουργείο Εργασίας δήθεν να μπορεί να παρέμβει. For the other matter, regarding our collective agreements and the situation of the companies not being willing to communicate with us, the ministry said that there's no law that they can use to press the companies. Παρ' όλα αυτά, φάνηκε πόσο σημαντικά έχει πιεστεί ακόμα και το Υπουργείο και από τις δύο απεργίες και από τις δύο συγκεντρώσεις και ιδιαίτερα από τη σημερινή μας συγκέντρωση. However, it's pretty obvious right now how much of a pressure also the ministries are having from the continuous struggle we are in, from both our strikes, from this situation. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι με κάθε τρόπο τον οποίο θα τον αποφασίσουμε σε νέα συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί και θα ενημερωθείτε. So we need to conclude to the following. We need to discuss our next actions, which will be decided in our next General Assembly, which will we'll announce when it will happen. Προσανατολιζόμαστε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Most probably to happen in this weekend. Και επίσης, η στάση μας θα καθοριστεί και από τη στάση των επιχειρήσεων κατά πόσο θα ξεκινήσουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Our following steps will be related to the position of the companies as well. So if they want to negotiate, we will decide our next steps. If they don't, we will also decide our next steps accordingly. Επίσης, για όσους συναδέλφους δεν ήρθαν στη Γενική Συνέλευση του Κλαδικού Συνδικάτου, θα ήθελα να σας μεταφέρω τη δέσμευση που αποφασίσαμε μαζί με τους εργαζόμενους από όλο τον κλάδο. For all the colleagues that did not join us in the General Assembly of CETIP Union, I would like to bring this up that our general decision
to support our strike here. Ότι τις επόμενες μέρες που θα ανακοινωθεί, θα ανακοινώσουμε μεγάλη εκδήλωση και συναυλία οικονομικής συμπαράστασης στους απεργούς στα τηλεφωνικά κέντρα, ώστε επειδή καταλαβαίνουμε σαν εργαζόμενοι ότι υπάρχει και σοβαρό οικονομικό ζήτημα, να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους απεργούς και από αυτή την άποψη για να μπορέσουμε να κλιμακώσουμε και να συνεχίσουμε. We all decided in the General Assembly of CETIP that we're going to support your struggle here because it's really difficult to be striking 2 days with a concert to raise money, to raise our solidarity fund to support all of us that are in struggle. Συνεχίζουμε λοιπόν τον αγώνα μας αποφασιστικά, φωνάζουμε τα συνθήματά μας δυνατά, συζητάμε συλλογικά και αποφασίζουμε πώς θα συνεχίσουμε. Δεν κάνουμε πίσω, γιατί τα αιτήματά μας είναι δίκαια. So we continue with our strength, being more powerful. We discuss collectively in our meetings. We take no step back. We are powerful. Τελειώνοντας την ενημέρωσή σας εδώ, θα ήθελα να βάλω και την άλλη μεριά του ζητήματος της βίζας. Concluding, I would also say something about the visa issue. Ότι σίγουρα θα χρειαστεί να κάνουμε καινούρια συνάντηση στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. For sure, we will need to have another meeting with the Ministry of Immigration. Και καλώ εδώ όλους τους εργαζόμενους να είναι σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί, να πάμε και με συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο για να απαιτήσουμε ίσα δικαιώματα και ίσα αμοιβή για όλους τους εργαζόμενους. So I call here all colleagues to stay, to be ready, to maybe we call for a demonstration outside the Ministry of Immigration, because we want equal rights, equal pay. Ναι, και να το απαιτήσουμε αυτό αντίστοιχα στο Υπουργείο, ώστε να ξεφύγουμε από αυτό το απαράδεκτο καθεστώς του ειδικού σκοπού. So that we make our demands also clear to the Immigration Ministry and they are responsible for their decisions.